Κύριε Καταβασίλη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Μπορεί να τα βάλει με τα μεγαθύρια σε αγορές τόσο ανταγωνιστικές όπως για παράδειγμα είναι η Αμερικανική αγορά? Κοιτάξτε να δείτε, ως γνωστόν δεν τα βάζεις με τα μεγαθύρια, αλλά προσπαθείς να ανέβεις επάνω σε αυτά για να μπορέσεις να πορευτείς κι εσύ. Είναι το γνωστό ρητό μαζί με το μυρμήγκι και τον ελέφαντα. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Φτάνει να μπορέσουν να έχουν πλάνο, να μπορέσουν να κάνουν μια πολύ καλή ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων των οποίων αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται στην Αμερική. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ παραδοσιακοί οι παίκτες οι οποίοι δρούσαν στην αγορά, ειδικά στην Αμερικάνικη αγορά, με πολύ μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως διακρίνουμε μια νέα τάση, η οποία τάση έχει να κάνει με τη μείωση της πιστότητας των πολύ μεγάλων μπραντών από τους καταναλωτές και προτίμησης των μεγάλων μπραντών από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να βρίσκεται αρκετά μεγάλος χώρος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σαφώς συντελεί πάρα πολύ οι νέες τεχνολογίες με τα κοινωνικά δίκτυα, και αν κρίνουμε από τις τελευταίες ενέργειες όπου η Amazon εξαγόρασε εξ ολοκλήρου τη Whole Foods και η Google αποφάσισε να κάνει τοποθέτηση στα Walmart, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πλέον να δούμε πάρα πολλά μπροστά μας, ίσως πολύ πιο σύντομα από αυτό το οποίο ο καθένας μας θα περίμενε.